Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 30 Νοεμβρίου μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα όλα τα σημαντικά θέματα όπως προκύπτουν μέσα από τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές εξελίξεις. Ξεκινάμε με αυτή την γνωστή φόρμα για τις δικές σας αναφορές, δραστηριότητες, επικοινωνία κτλ. 22410 είναι το πρόθεμα, 31120 το τηλέφωνο μας, επίσης το email της εκπομπής που είναι το μαζί στις 3@gmail.com. Μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίου, μέσα από την ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα της Κοσμοτέ από το κανάλι 651, μέσα από το κανάλι 1023 και από την DJA και σε όλο τον κόσμο, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr. Εκεί υπάρχει η εφαρμογή του live streaming, δηλαδή της απευθείας μετάδοσης. Πάμε λοιπόν στο στίγμα της σημερινής επικαιρότητας. Δοκιμάστηκε το βράδυ της Δευτέρας η Ρόδος από την ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε όλο το νησί, εξαιτίας της οποίας μειώθηκαν προβλήματα και ζημίες στους αγροτικούς δρόμους των χωριών σε επιχειρήσεις και σπίτια, κυρίως στην περιοχή της Λίνδου. Το πλάνο δράσεων τουριστικής προβολής της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου ενέκρινε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνεδρία της περασμένης Δευτέρας στην Ερμόπολη της Σύρου. Σύσκεψη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την Υφυπουργό Αρμόδιο Θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου και τους βουλευτές Δεκανήσου για τις προνοιακές δομές στα νησιά μας. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, δηλαδή γιατρών αλλά και νοσοκομιακών νοσηλευτών κτλ. Με αφορμή το νομοσχέδιο του ΕΣΥ. Και έφυγε από την ζωή ο γνωστός οδοντίατρος, γιατρός και πάντα αθλητικογράφος, ο φίλος Νικήτας Πουζουκάκης. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εικόνα της σημερινής επικαιρότητας. Υπάρχουν και άλλα θέματα, θα τα δούμε στην συνέχεια. Υπάρχει μια, αν θέλετε, δραστηριότητα πολιτικά με συνεδριάσεις, με αποφάσεις, με εξελίξεις, με αποχωρήσεις, με διαγραφές και άλλα πολλά. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από την περιφέρεια. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε σήμερα στην συνέντευξη τύπου από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον Γιώργο Υψηλάντη, ο οποίος έκανε το εξής. Ουσιαστικά συγκέντρωσε όλα τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, διότι υπήρχε μια έντονη δραστηριότητα αυτές τις ημέρες στην περιοχή μας. Θέματα που αφορούν την περιφέρεια, αφορούν ουσιαστικά δηλαδή εσάς τους πολίτες. Πάμε να κάνουμε να δούμε την πρώτη τοποθέτηση που έχει να κάνει συνολικά με όλα αυτά τα ζητήματα. Τι είχαμε αυτή τη βδομάδα που πέρασε? Ας ξεκινήσουμε από την προηγούμενη Τετάρτη, όπου εδώ στα γραφεία της Περιφέρειας συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Πέμπτη και Παρασκευή στη Ρόδος, στο Ρόδος Παλάς, συνεδρία υπήρξε το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Το Σάββατο είχαμε την επίσκεψη των περιφερειαρχών στη Ρό και στο Καστελόριζο. Την Κυριακή ταξιδεύαμε όλοι για να βρεθούμε Σύρο και τη Δευτέρα συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Σύρο. Και σε λίγη ώρα, σήμερα, ξεκινάει η συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας με καμιά εκατοστή θέματα εξ όσων γνωρίζω, εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης, οπότε φαντάζομαι ότι έχει πολλή δουλειά να ακολουθήσει τη σημερινή μέρα. Εκείνο που θέλω να κάνω σήμερα στη σημερινή μας κουβέντα είναι να ξεχωρίσω και να τονίσω ζητήματα αλλά και μηνύματα που αναδείχθηκαν μέσα από αυτές τις διαδικασίες στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου ο Γιώργος Χατζημάρκος, είτε ως εμπνευστής, είτε ως συντονιστής, είτε ως πρόεδρος του συνεδρίου και των υπόλοιπων διαδικασιών, είτε ως περίφημος οικοδεσπότης, όπως το αναγνώρισαν όλοι οι μετέχοντες, ιδιαίτερα στο συνέδριο της ΕΝΠΗ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη το βράδυ εδώ. Ποια ήταν τα κύρια ζητήματα? Ότι για πρώτη φορά στη συνεδρίαση του οργάνου συμμετείχαν διαδικτυακά η ειδική μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, η οποία συνεδρίαζε παράλληλα, μια πλειάδα βουλευτών οι οποίοι δεν είναι μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής και ήθελαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνεδρίασης,
και επίσης ένας τεράστιος αριθμός δημάρχων από όλη τη χώρα με επικεφαλή στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Δημήτρη Παπαστεργίου. Αυτό ήταν μια εξαιρετική συγκυρία που δείχνει το ενδιαφέρον και των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης αλλά και το μέλλον του Εθνικού Κοινοβουλίου για τα ζητήματα που αναδείχθηκαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ποιο ήταν το κεντρικό ζήτημα που αναδείχθηκε και το οποίο απασχολεί σήμερα την αυτοδιοίκηση στη χώρα μας και τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης? Είναι το ζήτημα που αφορά το ρόλο τους στην Ελλάδα του αύριο. Ο ρόλος τους λοιπόν απαιτεί ένα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους, περιφερειών και δήμων, με ταυτόχρονη διασφάλιση των πόρων αλλά και των μέσων. Και όταν λέμε μέσο, κυρίως αναφέρομαι στο ανθρώπινο, στο αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, με δύο λόγια δηλαδή τη μετάβαση από τη σημερινή μορφή αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού στην τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση αντίστοιχα αύριο. Αυτά λοιπόν συνοπτικά από τον Γιώργο Υψηλάντη για αυτά τα οποία συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι πάρα πολύ έτσι, καλή και ωφέλιμη για τους ανθρώπους και τους συναδέλφους που ουσιαστικά ασχολούνται με τον έντυπο τύπο, διότι εμείς τα έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε προβάλει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο συνέδριο της ΕΜΠΕ, αυτά που συνέβησαν εντός του συνεδρίου, οι διαδικτυακές, αν θέλετε, τοποθετήσεις των υπουργών, όπως επίσης και αυτά που έγιναν το τριήμερο και μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες. Πάμε λίγο τώρα στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καιρό, διότι είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα στην περιοχή μας και η αλήθεια είναι ότι έπεσε πάρα πολύ νερό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δει κανείς τα στοιχεία σε σύγκριση με το παρελθόν, θα διαπιστώσει ότι έχουν πέσει πάρα πολλά έτσι, χιλιοστά νερού σε πολλές περιοχές και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε ότι πλέον υπάρχει, αν θέλετε, μια εξισορρόπηση ότι πέφτουν αντίστοιχα μεγάλα ποσοστά στην κεντρική αλλά και στην νότια Ρόδο. Λοιπόν, είχαμε αρκετά προβλήματα σε περιοχές όπως είναι η Κάλαθος, η Πεύκη, τα Βλυχά. Και λέω ότι είχαμε πολλά προβλήματα, διότι ακόμη και τώρα διαπιστώνουν οι επαγγελματίες ότι τόσο σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις, δηλαδή μιλάμε για καταλήμματα, εστιατόρια, επιχειρήσεις, αλλά τόσο και σε σπίτια στην περιοχή να έχουν κατακλειστεί από νερά. Ήταν βεβαίως άμεση η αντίδραση των σχετικών έτσι, συνεργείων και από την περιφέρεια και από τον Δήμο. Σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε σήμερα μιλώντας και στον Real Voice το πρωί ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας της Λίνδου, ο Βαλάντης Ολάμπης, είχαμε πάρα πολύ νερό να πέφτει στην περιοχή, τεράστια ποσότητα νερού, αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν από όλα σπόνερα πάρα πολλά σπίτια, πολλές επιχειρήσεις. Χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις. Έχει ξεκινήσει να γίνεται μία αποτίμηση για τις ζημιές, έχουν ήδη φτάσει και κάνουν αυτή την έρευνα τα συνεργεία από τον Δήμο τη Ρόδου και από την ΠΝΑΗ. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για Πεύκους, Κάλαθο, Βλυχά, Λοθιάρικα. Είναι δύσκολες περιοχές όπου έχουμε τον ορεινό όγκο, έχουμε παρεμβάσεις και ανθρώπινες δραστηριότητες. Υπάρχει μια τρομερή ανάπτυξη στην περιοχή και όταν πέφτει τόσο πολύ μεγάλος όγκος νερού, τότε έχεις πάρα πολλά προβλήματα. Επίσης, από ό,τι διαπιστώνω, αρκετά προβλήματα και στην Σορονή. Αντιμετωπίστηκαν όμως, πάρα πολύ λάσπη δηλαδή. Στα χωριά επίσης τα ματριά είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων. Στην περιοχή των Πεταλούδων συνεχίστηκαν για δεύτερη μέρα κατολιστήσεις, γεγονός το οποίο υποχρέωσε τις αρχές να κλείσουν το δρόμο για λόγους ασφαλείας. Πάντα υπάρχει πρόβλημα γιατί είναι δύσκολη αυτή η περιοχή. Και είχαμε μικρότερα προβλήματα στις κοινότητες όπως είναι η Μαλώνα, όπως είναι η Αρχίπολη, όπως είναι η Δημηλιά, η Λεούσα και σε αρκετά σημεία των περιοχών που ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Αταβύρου. Επαναλαμβάνω, έπεσε πάρα πολύ νερό. Ήταν σοφό ότι υπήρξε η ενημέρωση, άρα υπήρξε η πρόληψη και κυρίως έλειψαν και οι πολλές μετακινήσεις. Το ίδιο περιμένουμε και θα έχουμε μία εικόνα λίγο αργότερα ή αύριο το πρωί από αυτή τη νέα καταιγίδα η οποία πλησιάζει την περιοχή μας, Άριελ, να δούμε τελικά τι έχει να αφήσει και αυτή η καταιγίδα πίσω. Λοιπόν, τώρα
Πάμε λίγο σε αυτά τα οποία συνέβησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα. Είχαμε την συνεδρίαση, το κεντρικό θέμα ήταν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου της Ρόδου για το 2023 δηλαδή. Εκεί μπήκε ένα θέμα εκτός ημερίας διάταξης, με συγχωρείτε. Το θέμα προκάλεσε την αποχώρηση κυρίως από την μειοψηφία και μία τοποθέτηση συνενετική που είχε ως προς το να αναβληθεί το θέμα, που είχε να κάνει με την επέκταση, ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο ακίνητο των πηγών της Καλλιθέας. Είχαμε μία διαφοροποίηση από το Σάβα Καρταπάν, είχαμε τη διαγραφή του, το αναφέραμε χθες, διαβάζοντας και την δήλωση από τον Δήμαρχο της Ρόδου, τον Αντώνη τον Καμπουράκη. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώθηκε σήμερα στην συνέντευξη τύπου από τον εκπρόσωπο τύπου της Δημοτικής Αρχής, τον Αντιδήμαρχο τον Κώστα Ταραζελιά για τις αποχωρήσεις και για τη διαγραφή Καρταπάνη. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θέλουν να κάνουν ένα σοου. Και σε αυτό το σοου δυστυχώς βλέπουμε ότι προσχωρήσαν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαμε ότι ήταν κομμάτι της ψυχής μας. Ο κύριος Καρταπάνης θεωρώ ότι όχι μόνο δεν κατάλαβε, αλλά κατάλαβε πάρα πολύ καλά και μάλλον θέλει να χαράξει νέα πορεία. Ακόμα και τα όσα καταλογίζει στον Δήμαρχο είναι προφάσεις είναι αμαρτίες, διότι αν μη τι άλλο δεν σεβάστηκε ούτε τη δουλειά των συναδέλφων του, τον τεράστιο όγκο δουλειάς που έχει βγάλει ο καθένας στον τομέα ευθύνης, με έναν δήμαρχο ο οποίος ποτέ δεν μπαίνει στη διαδικασία να ελέγξει και γι' αυτό τον λόγο είχαμε και δηλώσεις δημοτικών συμβούλων σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, όπου δηλώνουν ρητά και κατηγορηματικά ότι ουδέποτε δεχθήκαν πίεση να ψηφίσουν οτιδήποτε και μάλιστα δηλώνοντας και διαφορετικές ευρύτερες πολιτικές τοποθετήσεις όσον αφορά τα δημοτικά. Αποδεικνύεται ότι η παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη είναι μια παράταξη η οποία έχει μέσα ανθρώπους από το σύνολο των πολιτικών χώρων. Ο στόχος μας είναι το νησί της Ρόδου. Δεν μπορούν κάποιοι να δεχθούν ότι έχουμε προχωρήσει και αυτό τους ενοχλεί. Επίσης δεν μπορούν να δεχθούν ότι έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος δεν ασχολείται σε καθημερινή βάση με πράγματα απλά, έχει δώσει δραστηριότητες και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ο πραγματικός δήμαρχος. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει πρώτος τις πρωτοβουλίες, συνομιλεί με το κέντρο. Έχουμε απίστευτες πρωτιές στο τελευταίο διάστημα σε χρηματοδοτήσεις σε μεγάλα έργα. Να υπενθυμίσω τα Smart Cities, να υπενθυμίσω επίσης τα χρήματα τα οποία πήρε για αγροτικές οδοποίες, όταν άλλες περιοχές δεν τα παίρνουν και καθιστά τον Δήμαρχο έναν συνομιλητή του κέντρου απέναντι σε όλες αυτές τις μεγάλες διεκδικήσεις της Ρόδου. Επίσης, να σας πω ότι ο μεγάλος συμβολισμός τον οποίο έθεσε στο τελευταίο συνέδριο της ΠΕΝ και της ΠΕΔ είναι ότι οφείλουμε εμείς στις περιοχές αυτές που φυλάμε θερμοπύλες, ακριτικές περιοχές όπως η Ρόδος, οφείλουμε να δείξουμε ένα πρόσωπο πέρα από πολιτικές, πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η ενίσχυση του Ροδίτη και της Ροδίτισσας και γενικότερα του πολίτη στην παραμεθόριο περιοχή, διότι εμείς σε αυτές τις περιοχές οφείλουμε να είμαστε δυνατοί απέναντι σε προκλήσεις τις οποίες δέχεται η χώρα μας σε όλα τα επίπεδα. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να σταθεί στα πόδια της, δεν πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν σε αυτή να βάζουν το ευχεριακό και το μικρό, διότι δεν είναι δυνατόν ο συνάδελφος ο κ. Καρταπάνης να θεωρεί ότι αγαπάει περισσότερο τη Νότια Ρόδο από ότι όλοι εμείς, διότι εμείς θέσαμε ως στόχο όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ότι η Ρόδος είναι ένα νησί το οποίο χρειάζεται μια ολοκληρωμένη διαχείριση. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, μας αφήσανε πάρα πολλές πληγές, τις κλείνουμε μία-μία και θα ολοκληρώσουμε δυνατά με μία ακόμα δεύτερη δυνατή τετραετία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά τα οποία συνέβησαν στο Βόρειο Συγκρότημα. Καταρχήν να σας πω ότι υπάρχει μια αναστάτωση, δεδομένου ότι τον ίσως Κάλινος, το οποίο προσέκουσε σε ύφαλο δηλαδή, εκεί στην Τέλενδο και από ό,τι διαπιστώθηκε είχε κάποια προβλήματα, παραμένει στο λιμάνι. Θα γίνει η διαδικασία της αποκατάστασης όποιων προβλημάτων υπάρχουν στον ίσως Κάλινος και φαντάζομαι ότι σύντομα θα μπει στην γραμμή, όμως αυτό προκαλεί μια αναστάτωση. Οπότε έχουμε ήδη τις παρεμβάσεις των βουλευτών που ζητούν να βρεθεί προσωρινά μια λύση για να εξυπηρετηθεί το Βόρειο Συγκρότημα των Δωδεκανήσων μέχρι να επιστρέψει στην γραμμή το νήσος Κάλινος. Και φαντάζομαι ότι αυτή η διαδικασία τρέχει.
Τώρα, πάμε από τη θάλασσα στον τομέα της υγείας δηλαδή, γιατί από ό,τι διαπιστώνω συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας και στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου έχουμε την Πέμπτη ημέρα ψήφιση του νομοσχεδίου 24 ώρια απεργία στα δημόσια νοσοκομεία και συγκέντρωση έξω από την Βουλή. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Ρόδου καλεί όλα τα εργατικά σωματεία και τους φορείς της Ρόδου αύριο σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κύπρου στις 6 το απόγευμα, ενάντια στο νομοσχέδιο για την δευτεροβάθμια περίθαλψη. Και υπάρχει και μία εξέλιξη με αφορμή την απόφαση την οποία ουσιαστικά έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ΣΤΕ, ότι με μοριακό τεστ ή rapid test δύο φορές την εβδομάδα και με δική τους επιβάρηση θα επανέλθουν στο ΕΣΥ από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η ανεβολία στη υγειονομική μετά την απόφαση του ΣΤΕ που έκρινε αντισυνταγματική την παράταση έως το τέλος του χρόνου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων στην υγεία. Η απόφαση βεβαίως θα εφαρμοστεί. Αυτή ήταν και η πρώτη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη. Αυτό έλειπε, έτσι, να μην εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λοιπόν, τώρα πάμε παρακαλώ λίγο στην αγορά, διότι από αύριο πρωτομηνιά μπαίνουμε για τα καλά στον Δεκέμβρη, οπότε αρχίζει να τίθεται σε ισχύ το περίφημο εορταστικό ωράριο του κομματιού της επιχειρηματικότητας, δηλαδή οι έμποροι. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι λέει αυτό το ωράριο ο γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, ο Κώστας Σπανός. Είμαστε πρώτον πυλών την έναρξη της εορταστικής περίοδου. Έχουμε αφήσει πίσω μας το Black Friday, διάγουμε το Cyber Monday και ετοιμαζόμαστε να μπούμε όντως στο εορταστικό ωράριο. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση χθες το βράδυ. Τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν ήταν πρώτον το εορταστικό ωράριο, το οποίο ήδη είναι διαθέσιμο και μέσα στις επόμενες μέρες θα το αναρτήσουμε στο σελίδα μας. Καθώς επίσης είχαμε και μια πολύ έτσι εκτεταμένη συζήτηση για την μεγάλη επιβάρυνση την οποία δέχονται οι μικρές κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις τον τελευταίο οικονομικό επίπεδο σε σχέση τον τελευταίο καιρό. Αφορμή για όλη αυτή τη συζήτηση ήταν η επιβολή ενός τέλους στους λογαριασμούς όψεως που υποχρεωτικά κρατούν και τηρούν οι επιχειρήσεις στις τράπεζες. Η τελευταία χρέωση που έγινε από την τράπεζα την Alpha Bank. Ήδη οι προηγούμενες τράπεζες έχουν εφαρμόσει μια παρόμοια πολιτική, οι οποίες χρεώνουν τους λογαριασμούς όψεως με 5 ευρώ το μήνα, που το σημαίνει ότι είναι 60 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι η μόνη επιβάρυνση η οποία μπορεί να ακούγεται λίγη, αλλά αν την πολλαπλασιάσετε με τον αριθμό των επιχειρήσεων και τον αριθμό των όψεων λογαριασμών των οποίων υπάρχουν σε όλες τις τράπεζες, προκύπτει ένα αρκετά σημαντικό ποσό το οποίο αφαιρείται από την ταμιακή διαχείριση των επιχειρήσεων. Συζητήσαμε για τις παρεμβάσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Θα έχουμε κάποια περισσότερα να ανακοινώσουμε στις επόμενες μέρες σχετικά με το θέμα αυτό. Θέλουμε καταρχήν να ζητήσουμε εξηγήσεις από τις τράπεζες για ποιο λόγο γίνεται αυτό, πώς προκύπτουν αυτές οι επιβάρυσεις, τι ακριβώς έξοδα καλύπτουν και για ποιο λόγο έτσι ξαφνικά ο καθένας μπορεί να αποφασίζει να επιβάλλει ένα τέλος ή τέλος πάντων να επιβαρύνει μια επιχείρηση. Λοιπόν, μένουμε στον εμπορικό, αν θέλετε, τομέα και πάμε από τον Εμπορικό Σύλλογο της Ρόδου στον Εμπορικό Σύλλογο της Καλύμνου. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για την Λευκή Νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο γνωστός σε όλους μας, Άγγελος Καλαθιανάκης. Έχουμε προβλέψει με τις αρχές οι παρόδοι να κλείσουν από τον εμπορικό δρόμο το Χριστό μέχρι το σταθμό ταξί. Ο σταθμός ταξί θα είναι κλειστός στο ίμιση, μέχρι δηλαδή το ύψος του Ηλιάδη και το ύψος του Γρηγόρη. Ώστε να αφήσουμε την κάθοδο. Οπότε να αφήσουμε την κάθοδο όπως κατεβαίνει από την αστυνομία και να γυρίσουμε στο Παρθεναγωγείο. Γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε μια γιορτή που να είναι ευχάριστη. Να μην αφήσει δυσάρεστα. Ναι, ναι, ότι κάποιοι θέματα. Άνθρωποι. Ναι. Και βέβαια επειδή πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, θα είναι
όλες οι υπηρεσίες ειδοποιημένες, έχουν ήδη ειδοποιηθεί. Ναι, το ΕΚΑΒ, ας πούμε, πυροσβεστική. Τα πάντα. Τώρα, το κάθε μαγαζί, ο κάθε μαγαζάτορας μπορεί να κάνει το δικό του event έξω από το μαγαζί του με κατάληψη ακόμα και του οδοστρώματος. Ναι. Από τη στιγμή που δεν πρόκειται να περάσει κάποιο τροχοφόρο. Ακριβώς. Και αυτό θα είναι και το, θα έλεγα, ας πούμε, το διαφορετικό, η διαφορετικότητα που θέλουμε να δώσουμε. Δηλαδή εδώ δίνουμε τώρα και μια εικόνα του τι όφελος θα έχει η Κάλυμνος με ένα περιφερειακό. Δηλαδή τι ακριβώς θα μπορούσε να συνεισφέρει. Άρα λοιπόν το κέρδος, η απολαβή από έναν περιφερειακό θα τη δούμε κάπως σε μια εικόνα πλαστή, βέβαια και για λίγο ή και σε ώρες, αλλά δεν πάβει να δίνει, ας πούμε, τις δυνατότητες που μπορούν να αναπτυχθούν. Που μπορούν να αναπτυχθούν και ας το δουν οι αρμόδιοι, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα. Θα είναι μεγάλη μας χαρά σε αυτήν όλη την δική μας γιορτή να συμμετάσχουν οι παραγωγοί, ναι, οι άνθρωποι που είναι με τις καντίνες. Ήδη έχουμε αρχίσει επαφή με αρκετούς. Οι δύο καντίνες που υπάρχουν με το μαλλί της Γριάς και με Λουκουμάδες, έχει ανεβάσει ένα μήνυμα. Βεβαίως. Ότι θα έχουμε. Θα είναι όλοι αυτοί προσκεκλημένοι και ευπρόσδεκτοι να έρθουν και να γιορτάσει όλη η κοινωνία μαζί ένα γεγονός το οποίο προσπαθούμε να γίνει όσο γίνεται πιο καλύτερο. Καλό, και βέβαια αυτό πρέπει να το να συμβάλλουμε όλοι με τις ιδέες μας. Δεν φτάνει μόνο η προσπάθεια λίγων ανθρώπων που είμαστε σαν διοικητικό συμβούλιο. Αυτή η προσπάθεια είναι όλων. Είναι όλων, ωφελεί τα μαγαζιά, ωφελεί, ας πούμε, την τοπική αγορά. Θέλουμε να στηρίξουμε αυτό το πέταλο που λέγεται εμπορικός δρόμος, την άνοδο του και την κάθοδο του μέχρι το σταθμό, που κακά τα ψέματα δεινοπαθεί πολλές φορές από τις πλημμύρες, πολλές φορές από την ανέχεια την οικονομική, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Θα υπάρξουν κι άλλα. Αλλά βέβαια, από τη στιγμή που το εγχείρημα θα πετύχει. Αν αυτό το εγχείρημα πετύχει και πρέπει να πετύχει και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και μείνει ικανοποιημένος ο κόσμος, θα ξανακάνουμε και άλλα πράγματα, να μπορούμε κι εμείς να έχουμε, ας πούμε, την καλή μαρτυρία, τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Καλύμνου, τον Άγγελο Καραφιανάκη. Έβαλα αρκετά θέματα στην συζήτηση. Καταρχήν, αυτό το οποίο έχει να κάνει με τον περιφερειακό δρόμο της Καλύμνου είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Συζητείται πάρα πολλά χρόνια. Και εάν αντιμετωπίσεις και ουσιαστικά δημιουργήσεις αυτό το περιφερειακό, θα ελαχιστοποιήσεις και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κάθε φορά που έχουμε ισχυρά φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα δηλαδή, στην Καλύμνου. Τώρα, πάμε λίγο σε αυτά τα οποία έχουν να γίνουν τον Δεκέμβρη. 9 του Δεκέμβρη, νομίζω είναι η μέρα Παρασκευή, έχουμε την εκδήλωση από την Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου, βλέποντας και πλάνα από τουρισμό δηλαδή. Επαιτειακή ουσιαστικά παρουσίαση ενός ιστορικού βιβλίου, χτίζοντας ένα θαύμα της Ένωσης Ξενοδόχων της Ρόδου, 73 χρόνια που διαμόρφωσαν το τουριστικό προϊόν του νησιού και επηρέασαν καθοριστικά το αντίστοιχο ολόκληρης της Ελλάδας. Κεντρικός ομιλητής είναι ο πρώην επίτροπος, υπουργός κτλ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Θα προβληθεί ταινία μικρού μήκους με αποσπάσματα συνεντεύξεων των αρχαιοτέρων ξενοδόχων που ζουν σήμερα στην Ρόδο. Και θα γίνει και μία κλήρωση 10.000 ευρώ προσφορά της Ένωσης Ξενοδόχων της Ρόδου προς 10 τυχερούς ξενοδοχοϋπαλλήλους. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα έχουμε έτσι 10.000 και είναι ένα κίνητρο. Δικαιούχοι θα είναι και εκείνοι που φέτος το καλοκαίρι βραβεύτηκαν από τη διοίκηση ως τα παλαιότερα στελέχη των ξενοδοχείων όπου εργάζονται. Το βιβλίο, από ό,τι διάβασα, το έχει γράψει ο συνάδελφός μας ο Νεκτάριος ο Καλογύρου. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά βέβαια το θαύμα στο οποίο συνέβαλαν οι ξενοδόχοι, αλλά
Το αναφέρω για πολλωστή φορά ότι το τουριστικό θαύμα της Ρόδου έγινε από όλες τις κοινωνικές τάξεις σε αυτόν τον τόπο, από κάθε επαγγελματία, διότι οι κατακτητές Ιταλοί είχαν φροντίσει μετά το 23 να εκπονήσουν την πολιτική του λίθου, να αρχίζουν να κατασκευάζουν εξαιρετικές υποδομές, αυτές που ήταν η αφετηρία, εκεί να πατήσουμε πάρα πολλοί έξυπνοι άνθρωποι και στο παρελθόν, και να δημιουργηθεί το τουριστικό θαύμα, ο μύθος της Ρόδου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε έναν αγαπητό εξαιρετικό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό γιατρό, πάντα αθλητικογράφο, που έφυγε από την ζωή, τον Νικήτα τον Πουσουκάκη, σε λίγα λεπτά.